Έλεγα, Γιώργο, λίγο κοροϊδευτικά είναι η αλήθεια, ότι αύριο βράδυ, μεσάνυχτα ακριβώς, που θα σταματήσει κάθε προεκλογική δραστηριότητα, θα μείνουμε με τις σκέψεις μας, θα φιλτράρουμε αυτά που έχουμε ακούσει κλπ. Που δεν αφορά στη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων. Εμείς τώρα, επειδή έχουμε μια κατεύθυνση στην ενημέρωση, απευθυνόμαστε, έλεγα και νωρίτερα, σε ανθρώπους που φαντάζομαι σε ένα μεγάλο βαθμό θα το έχουν αποφασίσει, αλλά βλέπεις ότι και στις δημοσκοπήσεις που ακόμη παίζουν, και αύριο θα δούμε, τελευταία μέρα πριν την απαγόρευση, θα παραμένει ένα κρίσιμο μέγεθος αυτό των αναποφάσιστων. Εκεί στοχεύουν όλοι. Αυτοί βεβαίως δεν θα κατευθυνθούν όλοι μαζί κάπου. Δεν ξέρω αν θα έχει μια αναλογικότητα σε σχέση με αυτό που πάνω κάτω βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις, αλλά αν κάποιος τους διεκδικεί όλους, έχει κάνει μεγάλο λάθος. Γίνεται και όλη αυτή η συζήτηση για την αντισυστημική ψήφο, μετά τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας, και το είπε χθες βράδυ από το Ηράκλειο, ότι πιστεύω ότι η αντισυστημική ψήφος πρέπει να έρθει σε εμάς. Αυτή θα είναι η τιμωρία του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε αυτά. Ναι, κοίταξε, πράγματι, νομίζω ότι έχουμε φτάσει τώρα πλέον στην πηγή. Θα δούμε τι θα γίνει το βράδυ της Κυριακής. Συμφωνώ, και βέβαια δεν είναι θέμα απλώς συμφωνίας, είναι ότι το λένε οι δημοσκοπήσεις, ότι αρκετοί είναι ακόμη αναποφάσιστοι. Όταν λέμε αρκετοί, λέμε ότι αυτό το ποσοστό μπορεί να είναι ένα 8, 9, 10%, έτσι. Αυτό όμως είναι ένα κρίσιμο μέγεθος στο σύνολο του εκλογικού σώματος. Μάλιστα, υπάρχουν δημοσκόποι οι οποίοι, σοβαρά τοποθετούμενοι, έτσι, λένε ότι στην κυριολεξία υπάρχουν αναποφάσιστοι, όχι αυτό το 10%, προφανώς μικρότερο ποσοστό, που αποφασίζουν πάνω από την κάλπη τι τελικά θα ψηφίσουν. Λες να πηγαίνουν ως εκεί αναποφάσιστοι? Ναι, ναι, υπάρχουν. Έχω ακούσει αναλύσεις δημοσκόπων που λένε ότι έχουμε πιάσει στις συνέχεια σε μετρήσεις που έχουν γίνει μετά τις εκλογές, ανθρώπους οι οποίοι μας λένε ότι αποφάσισαν στην κυριολεξία πάνω από την κάλπη. Δεν λέω ότι αυτό φυσικά είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά προφανώς υπάρχει αυτό το ποσοστό. Τώρα, εγώ πράγματι θα συμφωνήσω με την εκτίμηση που λοιπόν, γίνεται. Μίλα εσύ, θα βγάλουμε τώρα στον αέρα. Με έπαιρνε, μετά το κλείσε βέβαια, κατάλαβα ότι είμαι στον αέρα. Θανάης Σολάλας. Βεβαίως. Μίλα εσύ και αν απαντήσεις. Λέω λοιπόν το εξής, ότι προφανώς έχουν δίκιο όσοι εκτιμούν ότι η αντισυστημική ψήφος, όποια και αν είναι αυτή. Θανάση μου, είμαστε στον αέρα, γιατί είμαι στον αέρα όπως κατάλαβες, γι' αυτό το κλείσες. Αλλά επειδή είμαι συνάδελφο και κάνουμε σχόλιο για τις εκλογές, δεν θέλω να μου πεις τι βλέπεις, αλλά βλέπεις, το συζητούσα πριν, αυτόν τον καλπασμό που είχαμε το 15 για το ΣΥΡΙΖΑ, το 19 για τη Νέα Δημοκρατία, ή είναι λίγο θολή ακόμη η εικόνα? Ή βλέπεις καθαρές διαφορές? Δεν θα πεις τώρα τι και πώς, και μετά θα τα πούμε τα δικά μας. Μιλάς. Έχω βάλει το τηλέφωνο στο μικρόφωνο μου. Κοίταξε, αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύ θολό τοπίο κατά την άποψή μου. Είναι θολό. Θολό με την έννοια ότι όλα αυτά τα οποία βλέπουμε σαν καθαρές λύσεις δεν νομίζω ότι μπορούν να προκύψουν από αυτές τις εκλογές. Και το δεύτερο πράγμα που βλέπω είναι ότι υπάρχει μια έλλειψη αίσθησης σε χώρους που οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένοι με όλες τις πλευρές. Αυτή η αίσθηση διαφωνίας, αγανάκτησης οργής, νομίζω ότι δεν μπορεί να οριστεί πώς θα εκφραστεί. Δεν μπορούμε σήμερα να ορίσουμε πώς θα εκφραστούν αυτοί οι άνθρωποι. Ακόμα και μέσα στη Νέα Δημοκρατία βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι θυμωμένοι, που θα έπρεπε κανένας να πει ότι τώρα εσύ πρέπει να τους λες σε πρώτο επίπεδο τι θα ψηφίσεις, και σου λένε αν υπάρχουν και άλλοι μπροστά Νέα Δημοκρατία, και από πίσω βλέπεις σου λένε πάτω σκέφτομαι, θα δω, δεν ξέρω να πάω να ψηφίσω. Είναι όλα τα πράγματα, δηλαδή έολα για μένα. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο καθαρό όσο φαίνεται. Εγώ τώρα θα κάνω spoiler σχεδόν στο όριο του κουτσομπολιού. Ξέρω σύζυγο πρώην υπουργού, δεν είναι από τους τρέχοντες υπουργούς, που δεν θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Πάνω κάτω για αυτό που εσύ περιέγραψες. Σε φιλώ, Θανάση μου. Ευχαριστούμε για το έκτακτο σχόλιο στην εκπομπή μας. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά εμείς. Σε φιλώ. Εντάξει, λέω τώρα αφού παίρνει ο Θανάσης, ας τον εκμεταλλευτούμε. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία και βεβαίως πολύ σημαντική η εμπειρία του Θανάση Λάλα, έτσι, και το σχόλιο του. Θα έλεγα ότι κατά κάποιο τρόπο πρόλαβε ακριβώς αυτό που ήθελα να πω, ότι αυτό που λέμε αντισυστημική ψήφος,
όπως και αν αυτή εκφράζεται, είναι αυτή η ψήφος η οποία δεν μπορεί να μετρηθεί εύκολα στις δημοσκοπήσεις. Για παράδειγμα, εγώ ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτηση που γίνεται ότι όταν οι δημοσκοπήσεις, ας πούμε, καλούν στα σπίτια για να κάνουν τις διάφορες, οι δημοσκόποι καλούν στα σπίτια για να κάνουν τις διάφορες μετρήσεις. Υπάρχει περίπτωση το τηλέφωνο να το σηκώσει ένα νέο παιδί και να απαντήσει σε μια δημοσκόπηση? Και όταν λέω νέο παιδί, εννοώ ένα παιδί 18, 20, 22. Καταλαβαίνω τι λες. Αυτό λοιπόν είναι ένα ποσοστό κρίσιμο, το οποίο πραγματικά δεν ξέρουμε τελικά, δεν το έχουμε μετρήσει για να δούμε πού θα πάει και πώς θα κατευθυνθεί. Υπό την έννοια αυτή, οι εκλογές βεβαίως είναι πάντοτε μια ανοιχτή διαδικασία. Οι δημοσκοπήσεις εγώ τις σέβομαι απολύτως και δεν συμφωνώ με τις εκτιμήσεις περί κατά ότι είναι φτιαγμένες, στημένες κτλ. Γίνονται έτσι, από σοβαρές εταιρείες πάντα μιλάω έτσι, γίνονται και μετράνε τη στιγμή που γίνονται. Δεν σημαίνει ότι όμως ότι μπορούν να μας δώσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό πρέπει να είναι σαφές. Ωραία. Αυτό θα το ξέρουμε, Γιώργο, το βράδυ της Κυριακής. Σε χαιρετούμε. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τα πούμε αύριο. Οπότε να δώσουμε το σίγουρο ραντεβού μας το και απόγευμα της Κυριακής από τις 6. Εδώ, όπως σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, και για τις εθνικές εκλογές και για τις αυτοδιοικητικές, και αργότερα τον άλλο Ιούνιο ανακοινώθηκαν και οι ημερομηνίες για τις ευρωεκλογές. Έτσι, από τώρα μέχρι τον άλλο Ιούνιο έχουμε τρεις εκλογικές αναμέτρησεις. Όρεξη να έχουμε. Αν δεν τα πούμε αύριο, καλό βόλι. Για όλους μας. Γεια και χαρά. Για όλους μας.